άνοιξαν οι πύλες του InnoDays 2022. Οι ημέρες καινοτομίας έρχονται ως αντίδοτο στις νύχτες της καινοφωνίας που έχουν πληθύνει πολύ στους καιρούς μας. Το τριήμερο καινοτομίας που εγκαινιάζουμε σήμερα επιβεβαιώνει τη στρατηγική της περιφέρειάς μας για τη στήριξη της έρευνας, για τη διάχυση της δύναμης της καινοτομίας. Οι Έλληνες ερευνητές, οι Έλληνες επιστήμονες είναι αυτοί οι οποίοι δίνουν το κάτι παραπάνω. Μια μεγάλη συνάντηση για την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα που πραγματοποιείται για πρώτη φορά σε αυτό το επίπεδο στην Κρήτη. Αυτό για μας έχει μια σημασία γιατί δηλώνει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της περιφέρειας Κρήτης και αν θέλετε και την υποχρέωση που έχουμε στην περιφέρεια Κρήτης να στηρίξουμε και να αξιοποιήσουμε το πυκνό αυτό ακαδημαϊκό και ερευνητικό σύστημα που έχουμε στην Κρήτη. Επιχειρηματίες, ερευνητές, φορείς, ιδρύματα και πολίτες σχεδιάζουν στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο της Κρήτης το αύριο του νησιού. Τι είναι το Φυτώριο Ιδεών? Είναι μια προσπάθεια στοχεύοντας στο να ενισχύσουμε την ακαδημαϊκή καινοτομία. Για τον Spike που έχουμε στο εργαστήριο, που είμαστε πάρα πολύ τυχεροί. Είναι ένας ρομποτικός σκύλος, τον οποίο αυτό που κάνουμε είναι ότι εξελίσσουμε τον προγραμματισμό γύρω από αυτό. Φτιάχνουμε ένας αλγορίθμους έτσι ώστε να μπορεί να αντιλαμβάνεται και να λαμβάνει πληροφορία από το περιβάλλον. Ρομποτικοί σκύλοι και ελαιόλαδο, drones και χαρούπι, εφαρμογές για το νερό και τη γη, η έρευνα και η καινοτομία συμπορεύεται με την επιχειρηματικότητα και την κοινωνία. Είμαστε λοιπόν εδώ για να κάνουμε πράξη την έρευνα στην αγορά, να δουλέψουμε για την αγορά, να δικτυώσουμε τις επιχειρήσεις και να εμφανίσουμε καινούργια προϊόντα. Περισσότεροι από 120 εκθέτες παρουσιάζουν τις δράσεις και τις υπηρεσίες τους σε μια πραγματική γιορτή καινοτομίας που είναι ανοιχτή για το κοινό. Δημιουργήσαμε μια εφαρμογή η οποία καταγράφει αυτές τις παράκτες περιοχές της γαλάζιας σημαίας. Και μέσω αυτής της εφαρμογής μπορεί ο χρήστης να μπει να επιλέξει την παραλία που θέλει. Αν βρίσκεται σε μια κοντινή παραλία, μπορεί να δει κάποιες πληροφορίες για την παραλία. Προνύμφες λοιπόν της Μεσογειακής Μύγας. Μύγας της Μεσογείου. Ωραία. Και έχουμε και το παραστοειδές του γένους Ψιτάλια, το οποίο θέλουμε να το χρησιμοποιήσουμε στην καταπολέμηση του δάκου της ελιάς. Πώς μπορούμε να κάνουμε λοιπόν το ελαιόλαδο ποιοτικό? Ο στόχος μας είναι να ασχοληθούμε με εκείνους τους παράγοντες οι οποίοι βελτιώνουν το τελικό προϊόν αναδεικνύοντας περισσότερο τις λεγόμενες βιοφενόλες, οι οποίες έχουν εξαιρετικό θετικό ρόλο στην ανθρώπινη υγεία. Άρα θέλουμε να αναδείξουμε ειδικά το κρητικό ελαιόλαδο ως και υγειοπροστατευτικό προϊόν εξαιρετικά καλύτερο από τα υπόλοιπα μέρη των ανταγωνιστικών χωρών. Ανάμεσα στα περίπτερα μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων, δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων και αυτό της εταιρείας Χαλκιαδάκης, που συμμετέχει στα InnoDays 2022 ως μέλος του Μεσογειακού Κέντρου Ικανοτήτων Αγροδιατροφής, παρουσιάζοντας καινοτομίες που έχει εφαρμόσει η εταιρεία τόσο όσον αφορά το αγοραστικό ταξίδι του καταναλωτή, όσο και εσωτερικών διεργασιών που διευκολύνουν τους εργαζόμενους της επιχείρησης, αλλά και την ίδια τη λειτουργία της. Παράδειγμα αυτών, η εφαρμογή μέσα από την οποία οι καταναλωτές μπορούν να ενημερώνονται για τις προσφορές, αλλά και να κάνουν τα ψώνια τους. Η προπληρωμένη κάρτα που οι επιχειρήσεις μπορούν να παρέχουν στους εργαζόμενούς τους ως έξτρα εισόδημα, αλλά και το ΙΣΕΡΤ, ένα βραβευμένο καινοτόμο πρόγραμμα πλήρους συχνηλασιμότητας των φρούτων και των λαχανικών, που κανείς μπορεί να βρει στα καταστήματα Χαλκιαδάκης.